από αυτή τη νέα δημοσκόπηση. Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Το Κυπριακό ήταν το κεντρικό θέμα των συζητήσεων που είχε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Αχμέντ Νταβούτογλου με τον Πρωθυπουργό και τον Έλληνα ομόλογο του. Στις συνομιλίες που είχαν οι κύριοι Βενιζέλος και Νταβούτογλου, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας έθεσε το θέμα των μειονοτήτων και του τζαμιού, ενώ για πρώτη φορά συζητήθηκε το θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Από το Μέγαρο Μαξίμου και τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό άρχισε το πρόγραμμα της επίσκεψής του στην Αθήνα ο Αχμέντ Νταβούτογλου. I was given the chance a couple of days ago. I had that night a discussion with the Prime Minister. It's a good discussion. And what I think was the basis of discussing with one another was the belief, which is a mutual belief, that the relationship between the two countries should be developing positively, as it has been developing positively, and we have to make sure we keep this positive momentum going. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο επίκεντρο των συνομιλιών, ήταν το Κυπριακό, που είναι το κλειδί για όλα, όπως διεμήνυσε στον Τούρκο Υπουργό ο κ. Βενιζέλος, ενώ συζητήθηκε και το θέμα της ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο και το Καστελόριζο, που πλέον είναι στην ατζέντα και των διερευνητικών επαφών. Ο κ. Βενιζέλος τόνισε λίγο αργότερα στις κοινέ δηλώσεις ότι η όποια λύση στο Κυπριακό πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα. Η έναρξη των συνομιλιών και των διαπραγματεύσεων στην Κύπρο είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και κάτι το οποίο συνδέεται με τις πρωτοβουλίες του Προέδρου Αναστασιάδη. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να μπορεί να γίνει αποδεκτή από τον Κυπριακό λαό μέσω δημοψηφίσματος. Εμείς είμαστε, ως Ελλάδα και Τουρκία, είμαστε μέσα σε μια πορεία επικοδομητικών συνομιλιών και θέλουμε να το δούμε αυτό από όλες τις πλευρές. Βενιζέλος και Νταβούτογλου συμφώνησαν η επόμενη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας να πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο μετά τις ευρωεκλογές. Ενώ στις συνομιλίες άνοιξαν τη μετάλλια όλων των ζητημάτων. Το θέμα των μειονοτήτων μας πρέπει να θεωρείται μια ευκαιρία, μια γέφυρα η οποία θα ενώνει τους δύο λαούς και βεβαίως πρέπει να θεωρούμε και να βλέπουμε το θέμα των μειονοτήτων υπό την σκοπιά των δικαιωμάτων του πολίτη, της ισοτιμίας των ίσων δικαιωμάτων των πολιτών. Στην Ελλάδα, για την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης εφαρμόζεται η Σαρία, ο Ιερός Μουσουλμανικός Νόμος. Και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον κύριο Νταβούτογλου για τα προβλήματα που συνδέονται με την εφαρμογή της Σαρίας και με τον διπλό ρόλο του Μουφτή, όχι μόνο ως θρησκευτικού λειτουργού, αλλά και ως δικαστή που απονέμει δίκαιο στο πλαίσιο της ελληνικής ένομης τάξης. Είχαμε την ευκαιρία να εμβαθύνουμε στα θέματα αυτά. Ο διάλογος αυτός είναι καλόπιστος και διέπεται πάντα από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου με στόχο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι δύο υπουργοί αναφέρθηκαν σε θέματα ιστορικών μνημείων και τις χρήσεις τους, με τον κύριο Νταβούτογλου να εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαδικασία ανέγερσης του τεμένου στην Αθήνα.